Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Τι κάνετε, κύριε Βουτσά, καλησπέρα. Καλησπέρα, θα σου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Οι γυναίκες έχουν μπει δυναμικά τα τελευταία χρόνια και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια. Εσείς ασχολείστε τα τελευταία χρόνια, πόσα ακριβώς χρόνια, θυμίστε μας, κύριε Βουτσά, με το γυναικείο. Τα τελευταία δύο χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια με το γυναικείο, το οποίο αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία. Αλφακάτι. Μπράβο, μπράβο, ναι. Πώς είναι τα πράγματα? Έχει ξεκινήσει η σεζόν, όχι και τόσο καλά, είναι η αλήθεια, για την ομάδα. Αλλιώς τα περιμέναμε, αλλιώς βγήκαν. Όλα είναι στη λεπτομέρεια. Πώς και έτσι. Αν μπορούσα να το λύσω, θα πέραμε και πρωτάθλημα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Αλλά δεν βγήκαν τα αποτελέσματα έτσι πως θα θέλαν. Η ομάδα έχει τρεις βαθμούς, αν δεν κάνω λάθος. Το ξεκίνημα σε τέσσερα βαθμούς. Τρεις σοπαλίες, μία ήταν. Ναι. Και τώρα την Κυριακή παίζουμε με τον Συμπολίτη. Δύσκολο παιχνίδι. Πάω και είναι η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Μακράν. Είναι σαν να παίζει ο Δαβίδ με τον Γολιάς. Αυτό ήταν. Ναι. Υπάρχει τέτοια διαφορά. Βέβαια, δεν το ξέραμε. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ναι. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Βέβαια, εντάξει, δεν βαναμεί ότι είναι ένα παιχνίδι. Είναι. Μπαίνεις μέσα, μπαίνουν τα παιδιά μέσα και βγάζουν τον καλύτερο σε αυτό και ό,τι γίνει. Ναι. Λέτε ότι αλλιώς θα περιμένατε και αλλιώς θα είχατε κάνει, δηλαδή, ένα προγραμματισμό με βάση και τις προσθήκες που κάνατε, ή εξαιτίας του γεγονότος ότι οι δύο σερβίδες που πήρατε δεν μπορέσαν να αγωνιστούν? Δεν γίνανε οι προσθήκες που θέλατε. Ναι. Οι οποίες θα γίνουν τον Ιανουάριο. Δηλαδή, ναι. Μεταγραφές που ήταν δύο σερβες. Ναι. Δεν βγήκαν τα δελτία τους. Και θα βγουν τον Γενάρη. Από τον Γενάρη και μετά η ομάδα θα πηγαίνει ένω. Α, πιστεύετε δηλαδή ότι αυτές οι δύο παίκτες θα κάνουν τη διαφορά? Θα κάνουν διαφορά, ναι. Γιατί υπάρχει ένα υλικό. Με την προσθήκη των δύο κοριτσιών θα γίνει ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια στον Άρη. Γενικά, πώς είναι και το επίπεδο του πρωταθλήματος, κύριε Βουτσά, του γυναικείου, στο γυναικείο ποδόσφαιρο? Είπατε για τον ΠΑΟΚ, ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, ότι αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα, όπως είπατε, στην κατηγορία. Γενικότερα, πώς είναι το επίπεδο των υπολείπων ομάδων? Είναι καλό. Είναι καλό το επίπεδο. Υπάρχουν 10 ομάδες. Οι 5-6 ομάδες είναι καλές, είναι ανταγωνιστικές. Δηλαδή, είναι σε μια κατηγορία όλες. Δηλαδή, από τον δεύτερο μέχρι τον έκτο είναι στην ίδια αυτή, δεν είναι. Από εκεί κάτω, 7ο-8ο ένατος παλεύουν για να σωθούν. Ναι. Εμείς φέτος πλέον ποιος είναι ο στόχος που θέτουμε ως γυναικείο τμήμα? Ο στόχος ποιος είναι? Βασικά ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια, η ομάδα ήταν στη β' κατηγορία. Ναι. Τότε όλοι μας κοροϊδεύανε. Το δεύτερο χρόνο μας αγνοούσανε, τον τρίτο χρόνο μας πολεμάνε φέτος και του χρόνου τους νικάς, παίρνει πρωτάθλημα. Έτσι πάει αυτό. Ο στόχος για τον χρόνο είναι για πρωτάθλημα. Φέτος είναι να βγεις τριτοτέταρτος, τριτοτέταρτη θέση. Γιατί λέτε μας πολεμάνε, γιατί το λέτε αυτό? Μας πολεμάνε. Μας πολεμάνε. Τώρα υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα. Ναι. Μάλιστα. Πάντως εσείς δεν τον βάζετε κάτω, από ό,τι λέτε ο στόχος σας είναι να αντιπαρέρθετε όλων αυτών των δυσκολιών και του χρόνου να κάνει η ομάδα πρωταθλητισμό. Γιατί ο Άρης όλα τα τμήματά του, ευχής έργο είναι κάποια στιγμή να κάνει σε όλα τα τμήματά του πρωταθλητισμό. Αυτό είναι το. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μας είπατε ότι την επόμενη αγωνιστική, πότε είναι ακριβώς? Την Κυριακή. Παίζει η ομάδα με τον ΠΑΟΚ. Πού γίνεται το μάτς? Βικελίδης. Α, γίνεται και στο κλάν της Βικελίδης. Αυτό είναι μια καλή αφορμή, νομίζω, και για τον κόσμο να βοηθήσει τα κορίτσια. Ναι, έτσι ακριβώς. Πότε είναι, την Κυριακή ώρα? Τρεις η ώρα το μεσημέρι. Τρεις η ώρα την Κυριακή. Είχαμε και μια αλλαγή προπονητή, έτσι δεν είναι? Έφυγε ο Κώστας Υπηρώτης από την. Έφυγε ο Κώστας Υπηρώτης, ναι, και ήρθε η Σούζη Στανόγεβιτς, η οποία είναι προπονητή διευθυντής Σερβίας. Αγωνίστηκε 10 χρόνια με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Ήταν προπονητή στον ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι τιμή για μας που ήρθε στον Άρη αυτή η γυναίκα. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ωραία, άρα δηλαδή προπονητικά αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Έχει μέλλον. Έχει μέλλον αυτή η ομάδα. Έχει μέλλον. Άρα χρειάζεται λίγο υπομονή φέτος και να γίνουν και οι προσθήκες με τα δύο κορίτσια, όπως μας είπατε, του Γενάρη. Ακριβώς. Για να ανέβει ακριβώς λίγο επίπεδο η ομάδα, και υπόσχεστε ότι του χρόνου το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου θα κάνει το άλμα προς τα πάνω. Όλα τα άλλα έρχονται μόνο της μετά. Όλα τα άλλα έρχονται μόνο τους. Πάντως η θέληση, η δύναμη να συνεχίσετε, γιατί χρηματοδοτείτε κιόλας εσείς το τμήμα, να τα λέμε ακριβώς, κάποια πράγματα όταν γίνονται, να τα λέμε. Δεν το βάζετε κάτω, δεν θέλετε να αφήσετε το τμήμα? Όχι, μην τίποτα, όχι. Όταν χτίζεις κάτι από μόνος σου, δύσκολο να το αφήσεις. Όταν δεν το χτίζεις μόνος σου και το χτίζουν άλλοι και το
εκμεταλλεύεις, το διαλύσεις σε μία μέρα μέσα. Όταν όμως το χτίζεις και πληρώνεις και ματώνεις, δεν μπορείς να αφήσεις αυτό το πράγμα. Ναι, σας το ρωτάω κύριε Βουτσά, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές, είναι δύσκολες οι μέρες και θα έλεγε κάποιος, καλά τώρα, μα είναι δυνατό, ασχολούμαστε τώρα με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Όμως εσείς. Όλοι έχουν μια τρέλα. Ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Έχετε η συνεργασία σας με τον Εραστέχνη, με τη νέα διοίκηση, πώς είναι, με τον κύριο Ψηφίδη. Άψογη. Δεν έχετε κάποιο παράπονο. Όχι. Ίσα τώρα ο άνθρωπος προσπαθεί τώρα ο πρόεδρος να μας βρει και ένα γήπεδο και όλα θα το κάνουμε και με δικές μας εγκαταστάσεις. Mm-hmm. Να γίνει κάποια παραχώρηση από το Δήμο Θεσσαλονίκης για να έχουμε το γυναικείο τμήμα να έχει το δικό του γήπεδο. Mm-hmm. Και είναι ότι καλύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε τα τμήματα της Ακαδημίας, έχουμε τη γενική ομάδα που πληρώνουμε διάφορα γήπεδα δεξιά και αριστερά και χωρίς υπάρχει λόγος. Δηλαδή πηγαίνετε όπου υπάρχει γήπεδο για να προπονηθείτε. Όχι, έχουμε κλειστά για την γυναική ομάδα και τα σούτερ και τις ακαδημίες. Ναι. Αλλά αυτά δεν παραμείνουν, είναι ένα κόστος. Ναι, κατάλαβα. Το οποίο αυτό το κόστος μπορεί να το ρίξουμε στην ομάδα. Ναι. Αλλιώς. Ναι. Έχετε δίκιο. Ωραία. Να ευχηθούμε καταρχάς νίκη την Κυριακή. Αν είναι. Όπως μας είπατε, υπάρχει βέβαια διαφορά, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Ένα παιχνίδι είναι. Την Κυριακή 3 ώρα στο Κλειάνης Βικελίδης παίζουν οι γυναίκες κόντρα στον ΠΑΟΚ. Και καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Αν παίξουμε μόνοι μας θα κερδίσουμε. Αμόνιμος, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κουτσά, να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια σας.